Γεια σας φίλοι μου, Mr. Patrick εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο για το Farming Simulator 22 και στον χάρτη Upper Mississippi River Valley, στον αμερικάνικο χάρτη που παίζουμε παρέα με τα παιδιά από την PC Hellenic PC Gamers, το Σότο, τον Μιχάλη, τον Νικόλα και φυσικά όποιον άλλον θέλει να έρθει να παίξει παρέα μαζί μας. Ο χάρτης είναι πάρα πολύ μεγάλος, τα χωράφια είναι μεγάλα, χρειαζόμαστε κάθε δυνατή βοήθεια, έχουμε πολλά μηχανήματα και πολλή δουλειά. Οπότε όποιος γουστάρει να έρθει να παίξει παρέα μας, ας περάσει μια βόλτα από το Discord που έχω το link στην περιγραφή, να μας γνωρίσει, να τον γνωρίσουμε, να του πούμε να κατεβάσει και τα mod και να μπει να παίξει παρέα μας. Ο χάρτης, όπως είπα, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Τα live stream τα κάνουμε κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή παίζουμε σε αυτόν το χάρτη. Κάθε Τρίτη παίζουμε στον The Western Wild, που είναι ένα save που μπορούν να παίξουν και φίλοι από τις κονσόλες τους. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για εδώ, το αμερικάνικο, τον Upper Mississippi River Valley. Στο ενδιάμεσο, μια μέρα πριν, ανεβάζω ένα βιντεάκι σχετικά μικρό. Κάνω διάφορες βαρετές εργασίες, τις που πρέπει να γίνουν κάθε μέρα. Π.χ. όπως να ταΐσω τα ζώα ή να μαζέψω κάποια δέματα. Τέλος πάντων, κάποιες δουλειές που δεν χρειάζεται να τις βλέπετε on camera. Προετοιμάζω δηλαδή τη φάρμα και προετοιμάζω και εσάς. Σας βάζω μια ιδέα έτσι για να ξέρετε τι θα δείτε στο live stream. Λοιπόν, εδώ δεξιά και αριστερά βλέπετε έχουμε καλαμπόκια που μεγαλώνουν. Είναι δύο από τα μεγαλύτερα χωράφια του χάρτη, ειδικά αυτό που είναι δεξιά που το έχουμε βάλει στο μάτι, το χωράφι νούμερο 26. Το βλέπετε από τη μια μεριά στην άλλη και φτάνει μέχρι χαμηλά. Είναι ένα χωράφι που είναι περίπου 25 χεκτάρια, κοστίζει 1.844.000 για να τα αγοράσεις, χρήματα που ούτε καν τα έχουμε, ούτε καν πλησιάζουμε το ποσό, αλλά μπορούμε να το νοικιάσουμε και αυτό θα κάνω σε λίγο. Είμαι σε συζητήσεις τώρα, προσπαθώ να ρίξω έτσι την τιμή. Για να το νοικιάσουμε θα χρειαστεί να δώσουμε 184.000 και μετά θα δίνουμε 9.000 κάθε μήνα. Μας συμφέρει να το κάνουμε αυτό. Βέβαια θα χρειαστούμε και κάποια έξτρα μηχανήματα, αλλά νομίζω ότι αυτό το χωράφι θα δώσει μία όθηση στην φάρμα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο χωράφι, θα το εκμεταλλευτούμε και επίσης με την ευκαιρία που θα νοικιάσουμε ή θα αγοράσουμε και άλλα μεγάλα μηχανήματα θα μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε και κάποια κόντρα, κάποια συμβόλαια με γειτόνες εδώ, με γείτονες που και θα βγάζουν και χρήματα και από εκεί, αλλά είπαμε αυτό το χωράφι θα μας δώσει μεγάλη όθηση. Μπορεί να φαίνονται πολλά τα χρήματα για να το νοικιάσουμε, σίγουρα είναι και πάρα πολλά τα χρήματα να το αγοράσεις, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, ελπίζω να αξίζει τον κόπο. Θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό στη συνέχεια. Στο προηγούμενο επεισόδιο, στην προηγούμενη μέρα για μας, προηγούμενο επεισόδιο για σας, είδατε ότι είχαμε ένα χωράφι που ήταν έτοιμο να θεριστεί, ένα χωράφι με τριφύλι. Πήγαμε με τον Μιχάλη και τον Νικόλα, κάναμε τις δουλειές μας, το κόψαμε, το ανακατέψαμε, το ντανιάσαμε. Το τριφύλι είναι έτοιμο. Ό,τι τέτοιες δουλειές είχαμε μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσαμε την χωροτοδυτική μηχανή, το δέναμε, το κάναμε δέματα και τα μεταφέραμε στο αγρόκτημα. Εδώ αριστερά βλέπετε και το 34 που είναι το μεγαλύτερό μας χωράφι για την ώρα. Έχει ηλιόσπορα. Αυτό θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα, μέσα Οκτωβρίου με τέλος Οκτωβρίου. Τέλος πάντων, έλεγα ότι η δουλειά που κάναμε μέχρι τώρα με τα δέματα κτλ. Μας χρειαζόμασταν πολλούς χώρους και είχε και περισσότερο κόπο. Τώρα έχουμε με την μια επένδυση που κάναμε στο αγρόκτημα με το μεγάλο σιλό που βάλαμε για να γίνεται η ζύμωση εκεί και να παίρνουμε το ενσύρωμα.
Το σιλό αυτό έχει και αποθηκευτικό χώρο πολύ μεγάλο για σανό και για άχυρο. Οπότε αποφάσισα να αγοράσω αυτό το βαγόνι, χορτοσυλλεκτικό βαγόνι. Μαζεύει το χόρτο δηλαδή, το άχυρο από το έδαφος. Το αγόρασα μεταχειρισμένο, τα έχει τα χρονάκια του, αλλά η τιμή ήταν πάρα πολύ καλή. Στα μεταχειρισμένα βρίσκεις μερικές φορές πολύ καλά πράγματα, αλλά ας πούμε αυτό το τάνκερ εδώ, το βιτίο, και αξίζει τα λεφτά του και ίσως να το χρειαστούμε στο μέλλον, αλλά για την ώρα δεν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Σπαρτική μηχανή, καλή είναι αυτή, αλλά δεν χρειάζομαι ούτε σπαρτική μηχανή. Γλυκοκοίταζα την θεριστική αυτή την κουμπίνα της Ondier, χρειαζόμαστε μια τέτοια μεγάλη κουμπίνα και η τιμή της είναι πάρα πολύ καλή. Αυτή κοστίζει περίπου 500 και χιλιάρικα καινούρια, η τιμή είναι πάρα πολύ καλή, αλλά το μόνο μειονέκτημα που έχουμε από τα μεταχειρισμένα είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε όλα τα λεφτά της μετρητής, δεν μπορούμε να το αγοράσουμε με leasing ή με δόσεις, οπότε αποφάσισα να πάρω μια άλλη κουμπίνα, θα τη δείτε όταν θα είναι έτοιμη, όταν πάρουν τηλέφωνο ότι είναι έτοιμη, θα τη δείτε ίσως στο τέλος του βίντεο. Εγώ θα ξεκινήσω τη δουλειά εδώ να μαζεύω το σανό μέχρι να έρθουν τα παιδιά για να ξεκινήσουμε τις κύριες δουλειές που έχουμε να κάνουμε σήμερα. Δουλειές έχουμε μπόλικες, πρέπει να προετοιμάσουμε κάποια χωράφια. Ελπίζω να προλάβουμε τη σφορά, θέλουμε να σπείρουμε δύο χωράφια, κανόλα και σιτάρι. Οι δουλειές δεν σταματάνε ποτέ. Συνεχίζω λοιπόν εγώ εδώ και τα λέμε σε λίγο. Ωραία, τελειώνουμε σιγά σιγά, τελευταίο πέρασμα, μας έπιασε και η βροχή, αλλά πρόλαβα, τελείωσα, η ώρα έχει πάει 8, μάζεψα 4 γεμάτα φορτία σανού και το πέμπτο αυτό έχει περίπου μισή καρότσα, μισό βαγόνι, μια χαρά, πάμε να αδειάσουμε και αυτό στο σιλό και κάνοντας όλες τις δουλειές δέχτηκα και μερικά τηλέφωνα, οπότε πάμε να αδειάσουμε το βαγόνι στο σιλό, να αφήσω στην άκρη μετά το τρακτέρ, το τρέλερ, να τα βάλω στη θέση τους, να πάω να πιω το καφεδάκι μου, να πάρω ένα πρωινό και ελπίζω να έχουμε και ευχάριστα νέα στην συνέχεια. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα. Νομίζω ότι η δουλειά μας πάντως χωρίς πλάκα θα γίνει πολύ πιο εύκολη με αυτόν τον τρόπο. Θα φέρνουμε εδώ ό,τι έχει να κάνει με χορτολιβαδικές εργασίες, χορτοκοπτικές εργασίες, απλά θα το αδειάζουμε στο σιλό, ίσως να χρειαστεί να πάρουμε ένα ακόμα βαγόνι για την άνοιξη και μετά, αλλά νομίζω ότι η δουλειά μας θα γίνει πολύ πολύ πιο εύκολη. Λοιπόν,
189, 190, 195.000 λίτρα σανού. Έχω και λίγο διαφορετικό σανό, έχουμε και κάποια δέματα. Νομίζω και ελπίζω ότι θα μας στάσει για το χειμώνα. Αφήνω το χθες στη θέση του και τα λέμε. Η βροχή συνεχίζεται, εγώ έπια το καφεδάκι μου. Βλέπετε, ο λογαριασμός μας κατέβηκε αισθητά. Πήγαμε στις 27.000, αλλά έχω ευχάριστα νέα να σας πω. Το χωράφι νούμερο 26 μας ανήκει πλέον, έστω και με τη μορφή του δανεισμού. Έχουμε δηλαδή ακόμα περισσότερη δουλειά να κάνουμε. Και επίσης, μεγάλα χωράφια χρειάζονται μεγάλα εργαλεία για να μπορείς να τα διαχειριστείς. Είχα παραγγείλει μια μεγάλη χωριστική μηχανή, με πήραν τηλέφωνο από το κατάστημα ότι είναι όλα έτοιμα, μπορούμε να πάμε να παραλάβουμε. Όλα αυτά θα τα δείτε στο live. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι τελείωσε το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, γραφτείτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που θα έρθουν. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 8 στο live stream. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας, και πάμε και μια βόλτα μέχρι το μαγαζί να δούμε τι αγοράσαμε.